μπορείς να φοιτήσεις στην Β' ένας που έχει ήδη απολυτήριο είτε γενικού είτε επαγγελματικού λυκείου, μπορεί να φοιτήσει στη δευτέρα τάξη του επαγγελματικού, δευτέρα και τρίτη για να πάρει τομέα ή στην τρίτη λυκείου για να πάρει διπλώμα. Βλέπετε ότι στη δευτέρα τάξη μειώνονται οι ώρες γενικής παιδείας σε 12 και αυξάνονται οι ώρες τομέα σε 23, οπότε και το σύνολο πάλι είναι 35 ώρες το πρόγραμμα της δευτέρας τάξης, ενώ 35 ώρες το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Και κάτι που ξέχασα πάλι να πω για το εσπερινό είναι ότι οι ώρες του εσπερινού είναι 30 ώρες, όχι 35, και η φοίτηση τριετής. Συνεχίζουμε με την γάμα τάξη, που εδώ παίρνουμε την ειδικότητα και όπως βλέπετε πάλι οι ώρες γενικής παιδείας μειώνονται σε 12, αυξάνονται οι ώρες ειδικότητας. Τα μαθήματα γενικής παιδείας της τρίτης τάξης, τα προσπερνώ. Εδώ έχουμε πρόσβαση στα ΑΕΗ και ΤΕΗ από ΕΠΑΛ με 4 μαθήματα, 2 γενικής παιδείας και 2 μαθήματα ειδικότητας, 10% σε ΤΕΗ και ΑΕΗ και 20% σε ΑΕΝ, Ακαδημίες δηλαδή Εμπορικού Ναυτικού και ΑΣΤΕΡ και ΑΣΤΕΝ στη Ρόδο, Ανώτατη Σχολή του Οριστικών Επαγγελμάτων και του Οριστικών Επιχειρήσεων στη Ρόδο και αντίστοιχα στον Άγιο Νικόλα της Κρήτης. Και έχουμε και 5% σε πολυτεχνικές και ιατρικές. Επίσης, λοιπόν, πρόσβαση σε όλα τα πανεπιστήμια, σε ποσοστό 10% σε σχολές και τμήματα αντίστοιχα του τομέα. Τώρα, αυτά που είπαμε, έχουμε πρόσβαση και στις σχολές υπαξιωματικών όλων των σωμάτων. Εδώ έχω παραλείψει το λιμενικό σώμα που παίρνει από φέτος τις πανελλήνιες εξετάσεις, πάλι με το ποσοστό του 10%. Τα μαθήματα τα εξεταζόμενα είναι 2 μαθήματα γενικής παιδείας, όπως είπαμε, μαθηματικά, γλώσσα και 2 μαθήματα ειδικότητας. Οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ παίρνουν απολυτήριο επαγγελματικού λυκείου και πτυχίο ειδικότητας. Παίρνουν δηλαδή 2 τίτλους σε σχέση με το ΓΕΛ και πτυχίο ειδικότητας. Είναι ειδικότητα σε επίπεδου 4, έτσι, και το απολυτήριο του επαγγελματικού λυκείου σαφώς είναι ισότιμο με το απολυτήριο του γενικού λυκείου. Οι απόφοιτοι της τάξης μαθητείας τώρα παίρνουν πτυχίο ειδικότητας 5, είπαμε ότι είναι προαιρετική, είναι 1 χρόνο, 9 μήνες ουσιαστικά. Δουλεύεις ταυτόχρονα αλλά και μία μέρα κάνεις μάθημα στο σχολείο και μετά από ειδικές εξετάσεις πιστοποίησης παίρνεις το πτυχίο επίπεδου 5 που είναι ισότιμο του πτυχίου του ΙΕΚ, που και εκεί παίρνουμε, είναι δηλαδή μεταδευτεροβάθμια, δεν είναι τριτοβάθμια, αλλά είναι μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, να συνεχίζουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια και να εγγραφούν στα ΙΕΚ στο δεύτερο έτος συναφούς ειδικότητας ή στο πρώτο έτος διαφορετικής ειδικότητας από αυτή που είχαν. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω να καταλάβατε. Να φωνάξουμε τώρα στο βήμα. Τώρα θα παρουσιαστούν οι τομείς αναλυτικά. Τους έχουμε κάνει με αλφαβητική σειρά. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Οπότε καλούμε στο βήμα την κυρία Μαριάνθη Κομινού, υπεύθυνη εκπαιδευτικό του τομέα γεωπονίας και περιβάλλοντος. Να ευχαριστήσω και άλλη μια φορά το κανάλι σας και τους τηλεθεατές σας για την κάλυψη όλης της εκδήλωσης, η οποία όπως με ρωτάτε είχε σκοπό από τη μια να ενημερώσει γονείς και μαθητές, γιατί σε λίγο καιρό θα κληθούν να επιλέξουν κυρίως οι μαθητές του γυμνασίου σε πρώτη φάση, σε ποιο λύκειο θα συνεχίσουν την καριέρα τους στη μαθητική. Και έτσι λοιπόν αυτή η εκδήλωση τους έδειξε τι σημαίνει ΕΠΑΛ, τι προσφέρεις για την ηλικιακή βαθμίδα εκπαίδευση στο κάθε ΕΠΑΛ στοιχείο. Να συνοψίσω το πρώτο ΕΠΑΛΧΙΟΥ, το εσπερινό ΕΠΑΛΧΙΟΥ, το πρώτο ΕΠΑΛ Προντάδο, το ΕΠΑΛ Καρδαμήλων και το ΕΠΑΛ Ινουσό. Οι ειδικότητες που έχουν όλα τα ΕΠΑΛ καλύπτουν όλο το φάσμα της τεχνικής εκπαίδευσης της Ελλάδος και τις περισσότερες των ειδικοτήτων και έτσι τα παιδιά, παρακολουθώντας και την εκπομπή που θα δείξετε στην τηλεόραση για την απόψινή βραδιά, ενημερωμένοι πια θα επιλέξουν ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν, θα τους οδηγήσουν είτε στην αγορά εργασίας αργότερα ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να πούμε έτσι επιγραμματικά
5-6 ειδικότητες που μπορεί να αποκτήσει κανείς ακολουθώντας ένα ΕΠΑΛ. Ακολουθώντας λοιπόν ένα επαγγελματικό λύκειο. Ακολουθώντας ένα επαγγελματικό λύκειο, η πρώτη λυκείου θα έχει τη δυνατότητα στην πρώτη λυκείου να επιλέξει 6 μαθήματα τα οποία θα τον βοηθήσουν πώς θα συνεχίσει στη δευτέρα λυκείου επιπλέον με τα μαθήματα γενικής παιδείας που θα παρακολουθήσει εκεί. Στη δευτέρα λυκείου έχουμε 9 τομείς από τους οποίους πρέπει το παιδί να διαλέξει έναν από αυτούς και να ακολουθήσει την ηλικιακή του καριέρα. Και στην τρίτη λυκείου, από τον τομέα που θα επιλέξει τις ειδικότητες που αντιστοιχούν σε αυτόν, είναι συνολικά για το πρώτο επαλχείου 13 ειδικότητες. Το ΕΠΑΛ του Βροντάδου έχει την ειδικότητα των ναυτικών μαθημάτων και του τομέα των κατασκευών, των πολιτικών μηχανικών δηλαδή και αυτών. Το Εσπερινό ΕΠΑΛ θα εξυπηρετήσει μαθητές που εργάζονται, το ΕΠΑΛ Καρδαμήλων και Ινουσών, κυρίως ναυτικές κατευθύνσεις.